σκηνές έντασης και λιποθυμίες στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 27χρονος Ρουμάνος, ο οποίος σκότωσε το κτηνοτρόφο στο πετροκεφάλι. Συγγενείς του θύματος αποδοκίμασαν το καθομολογία δράστη έξω από τα δικαστήρια, ενώ η μητέρα του θύματος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Το παιδί μου το φάε. Για ποιο λόγο τον εμισούσε, για ποιο λόγο που του φερότανε τόσο καλά και γιατί δεν έφευγε αν δεν περνούσε καλά όπως λέει. Γιατί δεν έφευγε μόνο καθότανε. Είσαι οικονομικές διαφορές. Καμία. Τα χρήματα του τα έπαιρνε, το βαζιτό του το είχε, τις βόλτες του τις είχε, ό,τι ήθελε. Σχέση με το γιο μου είχαν, τον είχε σαν παιδί του. Ότι εγώ πολλές φορές του έλεγα διώξτονε γιατί εμέτυχε πολύ και έκανε φασαρίες. Διώξε τον παιδί μου, θα σου βρεις τον πελά σου καμιά στιγμή. Μαμά είναι καλό στη δουλειά του, μου λέγε. Μαμά είναι καλό στη δουλειά του. Αυτό τον έφαγε. Η σύζυγος και η μητέρα του 39χρονου ξέσπασαν στο τηλεοπτικό φακό. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας υπέροχος σύζυγος, ένας υπέροχος πατέρας που μεγάλωσε όσο πρόλαβε τα παιδιά του. Το Ρουμάνο τον είχε σαν το κοπέλι του, σαν τον αδερφό του. Ό,τι ήθελε ο Κωστής, ό,τι ήθελε ο Βοσκός του. Τον αγαπούσε, τον εσεβότανε. Τον πηγαίνει τις βόλτες του, του δίνει τα χρήματά του, το καλό του το φαΐ. Και αυτό το αποτέλεσμα τον βοήθησε στο δικαστήριο που είχε, τον έβγαλε έξω. Επλήρωσε δικηγόρους δικαστικά. Τα πάντα του, ό,τι ήθελε, ό,τι χρειάστηκε, ήταν δίπλα και του. Και έπρεπε από εκεί. Και τώρα του βγαλε, το αφαίρεσε τη ζωή του, άδικα, ύπουλα, να του παίξει και να μην έχουμε καταλάβει τίποτα. Η κακία, η πονηριά του ξένου, δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τον οδήγησε έτσι. Δεν ξέρω. Μου έκλεισε το σπίτι μου. Αυτή τη στιγμή τσίχω μαζί με τον πατέρα του. Μαζί με τον πατέρα του τσίχω. Συγκλονισμένο από το άγριο φωνικό είναι και το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Το μυαλό σας δεν πηγαίνει πώς είναι. Είναι ένα 8χρονο που είδε τον πατέρα του χάμε στα αίματα και ίσως να δε και το φωνιά του γιατί το παιδί μου φώναζε. Φώναζε ότι αυτό φταίει. Το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι όταν έγινε. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν μέσα ή έξω. Εγώ έλειπα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Το παιδί μου είναι σε σοκ. Δεν μπορώ ακόμα να του μιλήσω, να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα το αφήσω να ηρεμήσει και μετά με τη βοήθεια του ειδικού θα δούμε. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σας? 8. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο 30χρονος συμπατριώτης του, τον οποίο ο Ρουμάνος κατονόμασε ως το άτομο που του διέθεσε το φωνικό όπλο με το οποίο σκότωσε το κτηνοτρόφο. Ο γιος μου ήταν καλό παιδί. Απλά ήταν ταλαιπωρημένο. 15 χρονών είχε τρακάρικα με 6 χρόνια στα νοσοκομεία. Το γλίτωσα από του χάρη τα ντόδια. Σε βάρος του 27χρονου Ρουμάνου, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία,
αλλά και για ψευδή κατάθεση στους αστυνομικούς, ενώ στον ομοεθνή του ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοκατοχή και παραχώρηση της καραμπίνας σε τρίτο πρόσωπο που δεν διέθετε σχετική άδεια. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι.